ξεκινάνε τη Δευτέρα. Έχουμε 20 του μήνα τη Δευτέρα. Μάλιστα. Και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του Μάρτη, την τελευταία εργάσιμη του Μάρτη. Ναι. Εγγράφονται όλοι ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, ναι, οι πολίτες που είναι από 55 χρονών και πάνω, συνταξιούχοι. Δεν είναι μικρή ηλικία αυτή. Πώς? Δεν είναι μικρή αυτή η ηλικία, 55 χρονών. Ο κανονισμός το αναφέρει αυτό, αλλά δεν είναι μικρή ηλικία. Βέβαια θα είναι τώρα με την κρίση και εδώ δε. Πού να βρεις 55 συνταξιούχο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κανονισμός λέει ότι από 55 χρονών και πάνω γράφονται και αν είναι αμαία που κρίνει ότι μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες του ΚΑΠΗ και του προσφέρει κάτι από 50 χρονών και πάνω. Μάλιστα. Η συνδρομή για επαναγραφές είναι 10 ευρώ και για το χρόνο. Καινούργιες, το χρόνο. Ναι. Και για καινούργιες εγγραφές 15. Τι σημαίνει τώρα μέλος του ΚΑΠΗ? Μέλος του ΚΑΠΗ σημαίνει ότι έχει μια φωλιά, να το πω, ένα καφενείο, να το πω, ένα χώρο εκδηλώσεων, ένα... είναι όλα μαζί, μια δομή, ένα κέντρο, θα το έλεγα, ανοιχτής προστασίας, ακριβώς όπως το λέει και ένα κέντρο ανοιχτής προστασίας που μπορεί να έρχεται. Το φωλιά μου άρεσε καλύτερα. Ναι, γι' αυτό και εγώ το έβαλα. Είδατε πόσο ζεστά είναι τώρα που πραγματικά είναι πολύ ωραία. Ναι. Που μπορεί να έρχεται τα πρωινά, να πίνει τον καφέ του σε μια πολύ καλή τιμή, γιατί έχουμε καντίνα και λειτουργεί καντίνα. Να παίρνει την τυρόπιτά του και να δέχεται ό,τι κάνουμε εμείς εδώ. Τι μια άλλη κουμάδες, την άλλη γλυκά. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και μπάρμπεκιου, το συζητάμε τώρα για την Τσιγνοπέμπτη. Να συμμετέχει στις εκδηλώσεις που κάνουμε, εκδρομές, τώρα θα κόψουμε την πίτα μεθαύριο και άλλες δραστηριότητες που τις έχουμε στο μυαλό μας για να τις προγραμματίσουμε εν καιρό μέσα στον χρόνο. Γιατί το πρώτο διάστημα από τότε που αναλάβαμε, από τον Οκτώβριο και δόθε, ήταν περισσότερο ανείχνευση σε δάση.